Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Ιωάννη Δελή. Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κυριακοπούλου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Δελής έχει την ιδιότητα και του εκπαιδευτικού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Δελή, για το λόγο, για την κουβέντα που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και εσάς προσωπικά αλλά και το κόμμα σας για την προσπάθεια που κάνετε τελευταία να αναδείξετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εσείς έχετε αναδείξει προβλήματα που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα και γενικά την απασχόληση των αποφύτων των σχολών βιοοικονομίας. Ένα πρόβλημα που μας πονάει όλα αυτά τα χρόνια, εμάς τους επαγγελματίες βιοοικονόμους. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε την εμπειρία σας από την επερώτηση την οποία κάνατε στη Βουλή προς τον Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κυριακοπούλου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αξιοποιεί την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση έτσι ώστε να αναδεικνύει προβλήματα των εργαζομένων της χώρας και γενικότερα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα. Τα προβλήματα που έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι και σε λίγο θα τα αναπτύξουμε, εσείς βεβαίως τα ζείτε, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι σημαντικά. Καθώς επίσης και το ζήτημα του βιβλίου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αρκούντος υποβαθμισμένο στη χώρα μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μάλιστα το αναγνώρισε με έναν τρόπο και ο ίδιος ο Υπουργός. Χειρίσαμε λοιπόν με αυτή την κοινοβουλευτική μας παρέμβαση, την επίκαιρη ερώτηση στον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Συρίγου, να προβάλλουμε, να αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε βεβαίως τη λύση για τα ζητήματα αυτά. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Με αυτό το σκεπτικό κινείται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, θέλοντας να συμβάλλει με τις μικρές κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν το έχετε μέσα στην Βουλή, να πιέσει προς την κατεύθυνση λύσης βασικών προβλημάτων. Τα προβλήματα που απασχολούν και ταλανίζουν το χώρο των βιβλιοθηκονόμων, των αρχαιονόμων, αυτού του κλάδου τέλος πάντων, ενός πολύ πολύ σημαντικού κλάδου, ίσως δεν είναι και τόσο γνωστός στο κοινό, είναι πολύ σημαντικά και εξηγούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στο ζήτημα των βιβλιοθηκών, γενικότερα του βιβλίου στη χώρα μας, της χαμηλής αναγνωσιμότητας. Δεν λέω κάτι καινούργιο, φαντάζομαι, είναι πράγματα λίγο ως πολύ γνωστά. Αυτό ήταν το σκεπτικό για την επίκαιρη ερώτηση. Η ερώτηση συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα. Ήρθε ο κύριος Συρίγος, απάντησε και μπορώ να σας πω αν θέλετε. Και... κύριε Δελή, είναι αλήθεια ότι είναι γνωστά τα προβλήματά μας, αλλά επειδή μας δίνεται αυτό το βήμα, θα θέλαμε να μας περιγράψετε λίγο την ερώτησή σας ως προς τον Υπουργό, να τα επαναλάβουμε, να τα ακούσουν για μια φορά ακόμα οι φίλοι τηλεθεατές μας. Έχει σημασία αυτό να ακουστούν από εσάς, διότι το να τα λέμε εμείς, εντάξει, και από εμάς έχει σημασία, αλλά πολύ περισσότερο από εσάς. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την τοποθέτηση της κυβέρνησης κατά πόσο προτίθεται να βρει λύσεις, γιατί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και είναι προσωπική μου άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο προσωπική μου άποψη, ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, καμία μέχρι σήμερα από αρχής γενομένης που δημιουργήθηκαν αυτές οι σχολές, δεν ενδιαφέρθηκε για την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας, γιατί κατά το πλείστον αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απασχοληθούν στο δημόσιο, επομένως πρέπει να υπάρχουν πρόβλεψη θέσεων και εκεί που υπήρχαν πολλές φορές θέσεις καταργούνταν το προηγούμενο διάστημα από ό,τι είχαμε δει. Και είναι ένα πραγματικά, θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο καλό είναι να το επαναλάβουμε, να το ακούσουμε, μήπως βρούμε και κάποια λύση. Βεβαίως, με τα χαράς. Ο βασικός άξονας της κοινοβουλευτικής μας παρέμβασης αφορούσε βέβαια τα επαγγελματικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη δουλειά όλων των πτυχιούχων των τμήματων της αρχαιονομίας, της βιβλιοθηκονομίας, είτε ως πανεπιστημιακές σχολές τα τελευταία χρόνια, είτε ως ΤΕΗ, γιατί κάποια στιγμή λειτουργούσαν και παράλληλα αυτά τα τμήματα από παλιότερα.
Θεωρούμε ότι στις θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτές τις προδιαγραφές που έχουν σχέση με αρχεία, με βιβλιοθήκες και τέτοιες υπάρχουν, και αρχεία και βιβλιοθήκες υπάρχουν όχι μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες, στα πανεπιστήμια, στις τράπεζες, στα υπουργεία, σε κυβερνητικούς φορείς, πέρα από την, αυτή την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής, στα ερευνητικά κέντρα, στους δήμους, στα σχολεία. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πάντων. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι χώροι του βιβλίου θα έπρεπε να καλύπτονται πρωτίστως, για να μην πω και αποκλειστικά, από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και μπορούν βεβαίως και να λειτουργήσουν και να οργανώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτές τις βιβλιοθήκες. Επαγγελματικά αυτά δικαιώματα δυστυχώς μένουν ακάλυπτα, ανικανοποίητα, επειδή συχνά πυκνά, τις περισσότερες φορές, προτιμώνται άλλες ειδικότητες, δεν ξέρουμε κάτω από ποια λογική. Εν πάση περιπτώσει, σε βάρος κάθε φορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων των βιβλιοθηκονόμων, των αρχαιονόμων, εμείς, και το ξεκαθαρίσαμε αυτό και στην ερώτηση κυρία Κυριακοπούλου, με την ερώτησή μας δεν καταφερόμαστε ενάντια σε άλλους ανθρώπους που έχουν διαφορετικά πτυχία. Όπως υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη δουλειά των βιβλιοθηκονόμων του δικού κλάδου, αυτό το δικαίωμα στη δουλειά του υπερασπιζόμαστε για όλους. Αυτό που λέμε είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να εργάζεται και να προσφέρει στο αντικείμενο για το οποίο έχει σπουδάσει και έχει μορφωθεί και έχει πάρει και το σχετικό πτυχίο. Κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται και αυτό έχει αρκετά προβλήματα. Παρουσιάσαμε ορισμένα παραδείγματα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, τα αντλήσαμε και από, και από το σωματείο που έχουν η Ένωση των Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων σχετικά με, με το πόσους ας πούμε, απασχολούνται στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Ελάχιστοι, 40 είναι οι πτυχιούχοι που δουλεύουν στις δημόσιες βιβλιοθήκες, ή για το ότι στα γενικά αρχεία του κράτους το κατεξοχήν πεδίο εργασίας του δικού σας κλάδου μόνο το 30 με 35% των οργανικών θέσεων είναι βιβλιοθηκονόμοι και αρχαιονόμοι, ή το ότι στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, και αυτό λέει πολλά βεβαίως και εξηγεί πολλά και για την πραγματικότητα, ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι υποχρεωτικό να έχει πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας. Αρκεί να έχει ένα οποιοδήποτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναδείξαμε και την εκκρεμούσα προς το παρόν, ακόμα μάλλον όχι προς το παρόν, την εκκρεμούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2002, υπόσχεση του ελληνικού κράτους, μάλλον όχι υπόσχεση, νόμος είναι, για 100 θέσεις βιβλιοθηκονόμων στις σχολικές βιβλιοθήκες. Σχολικές βιβλιοθήκες οι οποίες είναι, πιστέψτε με, λόγω και της ιδιότητάς μου, μια πολύ πονεμένη ιστορία. Ουσιαστικά δεν υφίστανται εκτός από ελάχιστα σχολεία, ενώ θα έπρεπε ακριβώς εκεί και αν έπρεπε να λειτουργούν τις σχολικές βιβλιοθήκες. Όλα αυτά τα είπαμε στον Υπουργό, θέσαμε το πλαίσιο του ζητήματος και ρωτήσαμε για το τι σκοπεύει να κάνει ο Υπουργός, η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, για να καλυφθούν αυτές οι κενές οργανικές θέσεις με μόνιμες θέσεις εργασίας από βιβλιοθηκονόμου και αρχαιονόμου στις βιβλιοθήκες, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, να σταματήσει και αυτή η κακιά συνήθεια των αποσπάσεων και των μετατάξεων άσχετων εργαζομένων, άσχετων με το αντικείμενο. Είναι πολύ σημαντικό, με συγχωρείτε που απαντήσεις, αυτό ήταν το περίγραμμα, κυρία Κυριακοπούλου, της ερώτησης. Και αν θέλετε να σας πω για τις απαντήσεις του Υπουργού. Πριν πείτε τις απαντήσεις, να κάνω μια διαπίστωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτά που είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και να ακούγονται μάλιστα από έναν άνθρωπο που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Διότι όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν λιδωρήσει ότι καταφερόμαστε να δίνουμε ενός κλάδου των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στις βιβλιοθήκες ή βιβλιοθηκονόμοι αδίκως. Δεν καταφερόμαστε κατά τον βιβλιοθηκονόμο. Να μην έχετε αυτό το άγχος, τουλάχιστον από τη μεριά τη δική μας, και μιλώ εκ μέρους του ΚΚΕ,
δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και τέτοια πρόθεση. Επαναλαμβάνω, εμείς μπορούμε να τους κοιτάμε όλους τους εργαζόμενους στα μάτια, ακριβώς γιατί υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων στη δουλειά, με βάση όμως το αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει και καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε όλοι να δουλέψουμε παντού σε όλους τους χώρους. Υπάρχουν και ορισμένες προδιαγραφές και αυτές βεβαίως τεκμηριώνονται από το πτυχίο. Οι απαντήσεις λοιπόν, αν θέλετε να σας πω για τις απαντήσεις του κυρίου Συρίγου, ήταν να μην πω απογοητευτικές. Εν πάση περιπτώσει κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες ο Υπουργός να ωραιοποιήσει, να εξοραίσει την κατάσταση. Στάθηκε κυρίως στο καινούριο σχέδιο του Οργανισμού Υπηρεσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπου μας είπε ότι προβλέπονται 390 θέσεις, από τις οποίες οι 164, 32%, τώρα σας διαβάζω αυτά που είπε ο ίδιος ο Υπουργός, θα είναι από πτυχιούχους βιβλιοθηκονομίας και αρχαιονομίας. Είπε κάποια νούμερα εκεί, 10 αρχαιονόμοι στα γενικά κράτους, 4 βιβλιοθηκονόμοι στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 14 βιβλιοθηκονόμοι στις δημόσιες βιβλιοθήκες, σύνολο 33, και θα γίνουν και κάποιες μετατάξεις, δεν τις αρνήθηκε. Παραδέχτηκε ότι οι βιβλιοθήκες στη χώρα δεν έχουν θέση που αξίζει. Και βεβαίως θεωρεί, με βάση κυρίως το νέο οργανισμό της λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ότι αλλάζουμε σελίδα στο θέμα αυτό. Μακάρι να ήταν έτσι, το απαντήσαμε εμείς. Μακάρι να ήταν έτσι, δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επανάληψη της ίδιας κατάστασης, γιατί οι 5, 10, 15, 20 θέσεις επιπλέον δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ούτε των επαγγελματικών δικαιωμάτων των βιβλιοθηκονόμων, αλλά ούτε και το ζήτημα της ορθής της λειτουργίας των βιβλιοθηκών και των αρχείων στη χώρα. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού. Δεν μας μετέδωσε και αισιοδοξία, μπορώ να πω. Αυτό που το είπαμε εμείς, δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε την ερώτηση, είναι ότι αυτά έχουν εξήγηση. Έχει σημασία να το κατανοήσει και ο κόσμος του κλάδου του δικού σας, ότι όλα αυτά είναι προϊόντα μιας αντίληψης που κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική πολιτική σκηνή, ότι αυτοί οι χώροι, οι χώροι της παιδείας, αυτοί οι κλάδοι μάλλον της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας και όλοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικές περιοχές, γιατί ήταν οι έξοδοι. Και θα εφαρμοστεί δηλαδή μια λιτότητα σε αυτά, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα, γιατί γινόταν μεγάλη σπατάλη. Δυστυχώς έτσι το αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή και η προηγούμενη. Εμείς λέμε και αυτό έχει εξήγηση, γιατί αυτά τα χρήματα που εξοικονομούν από αυτούς τους χώρους και από τους δικούς σας, ή με αυτής της πολιτικής, είναι και ο δικός σας κλάδος, κατευθύνονται σε άλλους προορισμούς, για παράδειγμα να ταΐζουν τους παραχωρησιούχους πνευματικών οδών, να ταΐζουν τους ιδιοκτήτες μεγάλων αεροπορικών εταιριών, να ταΐζουν με λίγα λόγια τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι πολιτική εξήγηση της τάσης όλων των κυβερνήσεων απέναντι στον δικό σας τον κλάδο. Δεν είναι ότι σας αντιπαθούν, είναι πολιτικοί οι λόγοι, πολιτικό, οικονομική είναι ζήτημα δηλαδή πολιτικών επιλογών. Από εκεί και πέρα έχει σημασία, αν θέλετε κυρία Κυριακοπούλου, και τη δική μας άποψη, πέραν της προβλητικής παρέμβασης που κάναμε, θα ξανακάνουμε αν χρειαστεί και αν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις. Καθόλου δεν το αποκλείουμε, ίσα ίσα. Θα χρειαστεί και από τη δική σας μεριά ο κλάδος να οργανωθεί, να διεκδικήσει, να εμφανιστεί με αιτήματα, να εγγραφεί στη δημόσια συζήτηση. Είναι όπλο η εκπομπή που κάνετε εδώ. Ομολογώ ότι δεν το γνώρισα. Είναι σημαντικά όλα αυτά, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα του κλάδου του δικού σας να επικοινωνηθούν γενικότερα, για να μπορέσετε από καλύτερες θέσεις να τα διεκδικήσετε και να πιέσουμε όλοι μαζί την όποια κυβέρνηση τέλος πάντων να τα υλοποιήσει.
Χαιρόμαστε, κύριε Δελή, πάρα πολύ που θα σας έχουμε κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να κατοχυρώσουμε τον κλάδο μας. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα χρόνια η Ένωση Ελλήνων Βιοοικονόμων έχει επεξεργασμένες θέσεις, καταρχήν στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής, για το πώς θεσμικά θα πρέπει να είναι αυτοί οι φορείς και τις θέσεις που θα πρέπει να προβλέπονται για τη λειτουργία τους, που είναι και το σημαντικότερο πράγμα. Το πρόβλημά μας, ξέρετε, είναι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου και ενός εθνικού φορέα, οργάνου, που θα χαράζει μια εθνική πολιτική, ούτως ώστε να ακουγόμαστε στην πολιτική κοινωνική σκηνή, όπως είπατε προηγουμένως. Αν μου επιτρέπετε, επειδή στην εκπομπή συμμετέχει και η διευθύντρια, η προϊσταμένη κυρία Χαζήρη της βιβλιοθήκης της Χίου, επειδή δεν ξέρω, διορθώστε με αν δεν είναι έτσι, νομίζω ότι η βιβλιοθήκη αυτή ξεκίνησε ως δωρεά του ίδιου του Κοραή. Ναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες, ιστορική βιβλιοθήκη. Ακριβώς. Και ακριβώς μπορεί κάποιος να καταλάβει μέσα από όλα αυτά που μας είπατε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για επιστημονικό προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας τέτοιας βιβλιοθήκης. Έτσι είναι, όπως είστε εσείς εκεί προϊσταμένη διευθύντρια μιας βιβλιοθήκης, αυτή η βιβλιοθήκη που έχει ένα τέτοιο ιστορικό φορτίο και μια τέτοια ιστορική σημασία, δεν είναι. Μιλάμε για τη βιβλιοθήκη του Κοραή. Αν αναλογιστούμε και τι γιορτάζουμε φέτος, τα 200 χρόνια και όλα αυτά, εντάξει, τώρα... Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να αναλογιστεί και η πολιτεία και να προσπαθήσει να στελεχώσει τουλάχιστον, ναι, όλες αυτές τις βιβλιοθήκες που αποτελούν θεματοφύλακα της ιστορίας και φυλάμε και σύνορα, αν θέλετε. Εγώ θα έλεγα, κυρία Χαζήρη, για να γυρίσω και λίγο και στα δικά μου τα κλαδικά, ότι είναι πραγματικά σε όσα σχολεία έχω εργαστεί, ουσιαστικά δεν υπήρχε σε κανένα μια βιβλιοθήκη που να λειτουργεί με όρους σύγχρονους. Οι βιβλιοθήκες τις περισσότερες φορές λειτουργούν εκεί που υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν και παντού, από κάποιους εκπαιδευτικούς που έχουν μεράκι και όρεξη, αλλά πιστέψτε με, αυτό δεν φτάνει πια. Δεν επαρκεί, χρειάζεται και γνώση του αντικειμένου. Σαφώς δεν επαρκεί, είναι βέβαια. Επειδή το έχω κάνει και εγώ, δηλαδή, ελλείψη. Οπότε ειδικού, καταλαβαίνετε. Κάποιοι δάσκαλοι, κάποιοι καθηγητές εκεί που έχουν όρεξη, που αγαπάνε το βιβλίο εκεί, αφιερώνουν πολύ χρόνο, αλλά νομίζω δεν αρκεί. Είναι πολύ σημαντική και η συμβολή του εκπαιδευτικού κλάδου, γιατί βοηθάει και εμάς τους ίδιους να αξιοποιήσουμε το υλικό που διαθέτουμε. Και να μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ναι, λέω ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι πάνω από 1000, 1800, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι. Στα χαρτιά βέβαια, έτσι. Στα χαρτιά, ναι, θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, η αντίληψη που έχουμε εμείς ως κόμμα για το σχολείο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει σχολείο το οποίο να μην έχει βιβλιοθήκη οργανωμένη. Αν θέλουμε να μιλάμε για σχολείο, κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες στα σχολεία, τότε πού υπάρχουν, αλήθεια. Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινάνε, θα έπρεπε τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία να καλλιεργούν μια θετική στάση στο βιβλίο, στο διάβασμα. Εντάξει, είναι βασικό πολιτιστικό αγαθό και είναι και δείκτης η φιλαναγνωσία. Νομίζω, κυρία Χαζήρη, ότι είναι και δείκτης του επίπεδου της πνευματικής καλλιέργειας μιας κοινωνίας. Δεν είναι... Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι, και εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας όταν δεχόμαστε πλήθος σχολείων εδώ, όχι μόνο αποτυχίο, δεν μιλάμε μόνο για τοπικό επίπεδο, μιλάμε και από όλη την Ελλάδα που μας επισκέπτονται σχολεία στα πλαίσια των εκδρομών που κάνουν. Και εγώ όταν θα έρθω στη Χίο κάποια στιγμή θα την επισκεφτώ οπωσδήποτε. Θα είναι ένα από τα πρώτα... Με το καλό. Σας περιμένουμε. Να πούμε ότι είμαστε ευτυχείς γιατί η κυρία Χαζήρη Άννα είναι προϊσταμένη της βιβλιοθήκης, αλλά ευτυχώς σε σχέση με άλλες βιβλιοθήκες έχει την ιδιότητα, έχει τελειώσει την Σχολή Βιοοικονομίας Αρχαιονομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισμικών Ομάδων της Κέρκυρας, ναι, και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
και είναι τιμή μας που την έχουμε σήμερα μαζί μας, αλλά είμαστε και ευτυχείς που τέλος πάντων είναι προείστατε σε μία βιβλιοθήκη τόσο σημαντική. Θα ήθελα να μας πείτε, ήδη μας είπατε την άποψή σας, κύριε Δελή, για το ρόλο των βιβλιοθηκών στην κοινωνία σήμερα και γενικά στην εκπαίδευση. Ήδη μας είπατε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι από στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, επίσημα το 2020, έχουν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 160 φοιτητές, 120 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 124 στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι σήμερα περίπου 405-4 τέλος πάντων να κάνουν την πρόσθεση. Όλα αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο που βγαίνουν από αυτές τις σχολές, πού διοχετεύονται και πού απασχολούνται, πώς ξοδεύουν 4 χρόνια από τη ζωή τους, γιατί οι αριθμοί που μας είπατε περί απασχόλησης και των απαντήσεων του Υπουργού δεν θα τις χαρακτηρίσω, από μόνες τους λένε ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε και ως Ένωση. Υπάρχουν θέσεις για εθνική πολιτική αλλά και για την απασχόληση των εργαζομένων. Και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που προτιθέμεθα να κάνουμε στο μέλλον για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το επάγγελμά μας. Και ήταν χαρά μας σήμερα που σας είχαμε κοντά μας εδώ. Πολύ ευχαρίστως. Θα ξαναπώ για την αξία που έχει το βιβλίο, για την αξία της φιλαναγνωσίας, που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν θέλετε, γιατί δεν ξέρω πόσος κόσμος γνωρίζει, από τα σχολικά βιβλία έχει αφαιρεθεί ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του λογοτεχνικού πλούτου της ελληνικής λογοτεχνίας, και αυτό έχει επιπτώσεις σε συνδυασμό και με τις νεότερες, με τις καινούργιες συνήθειες, τις οποίες δεν μπορούμε να αποφύγουμε βέβαια, εξελίσσεται η πραγματικότητα των μικρών κειμένων του διαδικτύου και του εθισμού που αυτά προκαλούν και της δυσκολίας που προκαλούν στη σύγχρονη γενιά να διαβάσει μεγαλύτερα κείμενα, πολύ περισσότερο βιβλία. Καταλαβαίνουμε τι μεγάλη αξία αποκτά το ζήτημα των βιβλιοθηκών, καταρχήν στα σχολεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Είναι, για παράδειγμα, η ίδρυση και η λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης σε κάθε σχολική μονάδα είναι βασικό συστατικό της πρότασης του κόμματός μας για την εκπαίδευση, για το σύνολο της εκπαίδευσης. Σας είπα ότι δεν μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί σχολείο χωρίς βιβλιοθήκη. Είναι, πώς να το πω, είναι πριν να γίνει. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να γίνει δεν εκπαιδευτική είναι δυνατόν, πράξη. Ναι, δεν είναι μπορεί παράλογο, να λειτουργήσει η εκπαιδευτική πράξη. Είναι παράλογο. Είναι μισό. Λείπει κάτι. Μας λείπει κάτι από την εκπαίδευση. Και παρόλα αυτά έχουμε. Και με αυτή την έννοια, για να μην σας καθυστερώ, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για οτιδήποτε χρειαστείτε να αναδείξουμε τα ζητήματα και μέσα στη Βουλή και οπουδήποτε θέλετε. Θα είμαστε στο πλευρό σας, θα συμπαρασταθούμε στα αιτήματά σας, γιατί τα θεωρούμε όχι μόνο στενά κλαδικά δίκαια, αλλά απαντούν και στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία σε σχέση με το βιβλίο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.